Την διαβεβαίωση ότι δεν ξέχασε το Κυπριακό έδωσε στον πρόεδρο Χριστοδουλίδη ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών κατά τη συνάντησή του στο Κάιρο. Ο Αντώνιο Γκουτέρες τόνισε πως μπορεί μεν αυτή την ώρα όλη η προσοχή της διεθνούς κοινότητας να είναι στραμμένη στη Γάζα, όμως στο πίσω μέρος του μυαλού του υπάρχει και το ζήτημα του Κυπριακού. Είχαν συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις προοπτικές επανέναξης των συνομιλιών στο Κυπριακό. Είμαι αισιόδοξος από αυτά που μου έχει μεταφέρει. Τις επόμενες των ημερών, χωρίς να θέλω να μπω σε οποιασδήποτε λεπτομέρειες ή να μιλήσω εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ, θεωρώ ότι θα έχουμε ανακοινώσεις προς την κατεύθυνση να ξεκινήσει μια προσπάθεια για να δούμε αν υπάρχει εκείνο το έδαφος για να επαναρχίσουν ουσιαστικές συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017. Πληροφορίες θέλουν τον Αντώνιο Γκουτέρες να έχει ήδη καταλήξει στο πρόσωπο που θα αναλάβει τον δύσκολο ρόλο του ειδικού απεσταλμένου. Ωστόσο, η κρίση στη Μέση Ανατολή πάγωσε τις ανακοινώσεις. Στην έδρα του οργανισμού είναι ενθαρρυμένη από την κατάληξη που είχε ιστορία με την Πύλα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα έργα ξεκινούν κανονικά αύριο. Ο Colin Stewart είχε την Παρασκευή επικοινωνία με τους εκπροσώπους των δύο πλευρών, με τους οποίους επιβεβαιώθηκε η ετοιμότητα για έναρξη των εργασιών στη βάση των συμφωνηθέντων και του προγραμματισμού που έχει γίνει. Θεωρώ σημαντικό ότι επιτεύχθηκε αυτή η συναντήληψη, μια συναντήληψη που ήταν προϊόν συζήτησης με την ίδια την Τουρκία. Και θέλω να το αναφέρω αυτό. Ξεκινούν αύριο τα έργα. Διασφαλίζεται το βασικό ζητούμενο. Το καθεστώς της νεκρής ζώνης και την ίδια στιγμή μέσα από την ανάπτυξη που θα γίνει θα βοηθηθεί και η κοινότητα της Πύλας και όχι μόνο και θεωρώ ότι είναι μια ένδειξη, ακόμα μια ένδειξη της καλής μας θέλησης γιατί να σας θυμίσω ότι αυτή η πρόταση η οποία στο τέλος υιοθετήθηκε ήταν πρόταση της δικής μας πλευράς ενώ είχαμε δει τις ενέργειες του κατοχικού καθεστώτος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν απέκλεισε να υπάρξουν και δυσκολίες και προκλήσεις σε σχέση με την εφαρμογή της συμφωνίας, για την οποία, όπως είπε, αναμένει και την έκδοση ανακοίνωσης από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Δείτε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο. Τα ύψη τιμή του ελαιόλαδου. Ελλείψεις παρατηρούνται στην ελληνική αγορά.